Σήμερα ξαναβάλαμε τη διαδικασία στις ράγες. Όλες οι πλευρές όχι μόνο επαναβεβαίωσαν την διάθεσή τους να εργαστούν ώστε να αντιμετωπιστούν οι όποιες δυσκολίες, κυρίως επαναβεβαίωσαν την κοινή ανάγνωση στην απόφαση της 20ης του Φλεβάρη, την απόφαση του Eurogroup. Είναι λοιπόν σαφές ότι η Ελλάδα δεν έχει υποχρέωση να υλοποιήσει ηφαισιακά μέτρα, την πέμπτη αξιολόγηση τη λεγόμενη, δεν έχει υποχρέωση να υλοποιήσει το mail Χαρδούβελη. Η Ελλάδα θα καταθέσει τις δικές της διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες και θα υλοποιήσει. Και ταυτόχρονα υπήρξε επαναβεβαίωση της διάθεσης όλων των πλευρών να εργαστούν ώστε το συντομότερο δυνατό να αποκατασταθεί η χρηματοδοτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας. Το συντομότερο δυνατό. Τέλος, και νομίζω και αυτό έχει τη σημασία του, ο πρόεδρος Γιούνκερ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει άμεσα ευρωπαϊκά προγράμματα που θα εκταμιεύσουν ένα σημαντικό ποσό για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα, κάτι το οποίο όμως και το ύψος του ποσού δεν θα το ανακοινώσω εγώ, θα το ανακοινώσει ο κύριος Γιούνκερ αύριο μετά το τέλος του συνόδου. Πήρατε την πολιτική συμφωνία που επιθυμούσατε, κύριε Πρόεδρε? Ξαναβάλαμε στις ράγες την διαδικασία, διότι με ευθύνη κάποιον είχε εκτροχιαστεί. Και προχωράμε με περισσότερη ευκολία. We are more optimist after this deliberation. I think that all the sides confirm their intention to try to do their best to overcome the difficulties of the Greek economy as soon as possible. Μετά το δείπνο, σε μικρό κύκλο, καθίσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό μαζί. Ήταν μαζί ο πρόεδρος της Κομισιόν και του Συμβουλίου και θα υπάρξει μια γραπτή θέση από αυτούς τους δύο. Όσοι οι άλλοι, οι οποίοι ήμασταν παρόντες, συνυπογράφουμε. Υπογραμμίσαμε για άλλη μια φορά ότι είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με τις αποφάσεις του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Τονίσαμε ότι σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης θεωρούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε τις εργασίες ώστε να μπορέσει να υλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι διεργασίες οι οποίες είχαμε αποφασίσει εκείνη τη στιγμή. Και μέσα αυτό το πλαίσιο, δηλαδή του προγράμματος το οποίο είχαμε αποφασίσει, το οποίο στις 20 Φεβρουαρίου είχε κατονομαστεί με λεπτομέρεια. Είπατε ότι θα υπάρξει απελευθέρωση των κονδυλίων όσο πιο πολύ επιταχύνεται η διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπατε, να γίνονται σεβαστοί και οι εταίροι της Ευρωζώνης. Ήδη κάποιοι εκφράστηκαν, αισθάνθηκαν κάπως προσβεβλημένοι που για άλλη μια φορά η Γαλλία και η Γερμανία χειρίζονται αυτό το χαρτοφυλάκιο στο περιθώριο των άλλων. Είναι αλήθεια ότι οι εταίροι μας στην Ευρώπη, αν υπάρξει θέμα λήψης αποφάσεων, βεβαίως θέλουν να συμμετέχουν πλήρως, το αντιλαμβάνομαι. Άρα λοιπόν, όταν έρθει η στιγμή των αποφάσεων, τότε το Eurogroup θα γίνει κοινωνός και θα εκφραστεί σε σχέση με το τι μπορεί ή πρέπει να κάνει σε σχέση με την Ελλάδα. We stand ready to support them on the basis of the agreement we reached on the 20th of February in the Eurogroup. I think that was a very clear statement to which the Greeks adhered, so let's work on that basis. They agreed on the 20th, and I think it's very clear on what we have to do. We have to work hard to reach a package which then has to be implemented within the coming 3 months. Time is ticking away, so we don't have a lot of time, so we really have to get to work.